Γεια σας, είμαστε από το Γυμνάσιο Ιστορίας και ήρθαμε στο Κάνιδο Φεστιβάλ της Ποιητικής Δημιουργίας για να σας παρουσιάσουμε το παιχνίδι μας. Το παιχνίδι μας ονομάζεται Ευγενική, δημιουργήθηκε για την Ιστιογούρου Μαρία και η Υγεία σου Παναγιώτα. Σε όλη την προσπάθειά μας, μας βοήθησε ο καθηγητής της πληροφορικής, κύριος Αναστάσιος Τιμέρης. Το λειτουργικό που χρησιμοποιήσαμε ήταν το Scratch, το οποίο παρέχεται δωρεάν σε όποιον το θελήσει. Αφορμή για να δημιουργήσουμε το παιχνίδι μας ήταν το κεφάλαιο προγραμματισμού στο μάθημα της πληροφορικής, αφού μας ζήτηκε να δημιουργήσουμε είτε ένα animation είτε ένα παιχνίδι. Εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε πως ήταν πιο διασκεδαστικό να φτιάξουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα παίζεται αργότερα και εμείς θα και οι άλλοι. Αρχικά, σκεφτήκαμε να φτιάξουμε κάτι απλό με δύο παίκτες και μία μπάλα. Έτσι, προχωρήσαμε τις σχεδίες των παιχνιδιών και τις μπάλες. Έπειτα, ζωγραφίσαμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και σκηνικό. Στη συνέργεια, δώσαμε αρκετέ εντολέ στου παίχτε, ώστε να κινούνται αριστερά και δεξιά. Επειδή όμω ήταν δύσκολο να ορίσουμε την κατεύθυνση τη μπάλα, προσθέσαμε σύννεφα ώστε η κίνησή τη να γίνεται με βάση αυτά. Για να κάνουμε το παιχνίδι μα πιο δύσκολο, βάλαμε και άλλε μπάλε σε διάφορα χρώματα και θέσει. Για να γίνει πιο ενδιαφέρον και να έχει πιο πολλή αγωνία, προσθέσαμε σκορ και θέσαμε ω τελικό σκορ του 10 βαθμού. Για να ξεχωρίσουμε τους παίκτες, τους ονομάζουμε με τις αντίστοιχες ονομασίες Player 1 και Player 2. Έπειτα, αποφασίσαμε να βάλουμε άλλο ένα σκάκι από αυτόν, οπότε φτιάξαμε δύο ακόμα νέες μορφές. Στη συνέχεια, για να γίνει πιο σύνθετο, βάλαμε επιλογή παιχτών. Μετά, δημιουργήσαμε δύο νέες μορφές, οι οποίες αναδεικνύουν τον παίκτη που κέρδισε. Ύστερα, βάλαμε ήχο για να ανακοινώνεται ο νικητής και έτσι το παιχνίδι μας έγινε πιο ζωντανό. Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε ένα μενού που να ταιριάζει στο παιχνίδι μας και να είναι εύκολο στη χρήση. Επειδή όμως παρατηρήσαμε ότι οι φίλοι σας δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τη λειτουργία του παιχνιδιού, αποφασίσαμε να προσθέσουμε οδηγίες. Στην προσπάθειά μας όμως δεν έλειψαν δυσκολίες και τα προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η κίνηση της μπάλας, διότι ήταν δύσκολο να προσδιορίσουμε την κατεύθυνσή της. Έπειτα, δυσκολευτήκαμε στο συγχρονισμό της μπάλας με την αλλαγή του σκορ. Στη συνέχεια, αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα στη δημιουργία του μενού, καθώς δεν γνωρίζαμε ακριβώς ποια στοιχεία πρέπει να έχει, αλλά και πώς θα τα ενσωματώσουμε σε αυτό. Το τελευταίο μας πρόβλημα ήταν η εμφάνιση των εικονιδίων που αναδεικνύουν τον νικητή, μιας και έπρεπε να τα συγχρονίσουμε με το σκορ και την ανάπτυξη του παίκτη. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του παιχνιδιού, αντιμετωπίσαμε και άλλα μικρότερα προβλήματα, τα οποία όμως λύνονταν γρήγορα και έτσι δεν μας απασχόλησαν πολύ. Με πολλή προσπάθεια και δουλειά, καταφέραμε τελικά να δημιουργήσουμε το παιχνίδι μας. Ο διαθέσιμος χρόνος που είχαμε ήταν αρκετός και το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε ήταν δωρεάν. Συγκεκριμένα, ο χρόνος που χρειαστήκαμε για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού μας ήταν 3 μήνες. Μέσα από τη συμμετοχή μας στο φεστιβάλ, αποκομίσαμε και μάθαμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, είχαμε μια πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό. Έτσι, αναπτύξαμε τις ικανότητές μας αυτών και στη συνέχεια τις εξελίξαμε προσπαθώντας να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Γνωρίσαμε νέα πράγματα και ανακαλύψαμε τρόπους για να πετυχαίνουμε τις στόχους μας, αφού ψάχναμε σε συνεχώς τρόπους για να λύνουμε τα προβλήματά μας που μας προέκυπταν. Αποκτήσαμε κάποια εμπειρία πάνω στον προγραμματισμό, κάτι που ήταν λογικό, μιας και δημιουργήσαμε ένα δικό μας παιχνίδι. Τέλος, συνεργαστήκαμε για να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και μάθαμε να αναδεικνύουμε το καλύτερό μας εαυτό προς όλους τους πρόκειτους μας. Εδώ βλέπετε μερικές από τις σκηνές του παιχνιδιού, είτε από τα αρχικά είτε από τα τελικά σταδιάκια. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να βρείτε και να παίξετε στο παιχνίδι μας το Scratch MIT ή την πληκτρολογώντας τη μηχανή αναζήτησης Head Kill Scratch. Βλέπετε η έναρξη, εδώ είναι η επιλογή παιχτών. Και συχνά να παίζουν στα φυλάκια, ακουμπώντας τους παίκτες, οι οποίοι για κάποιο περίεργο λόγο δεν είναι. Ξεκινάνε οι μπάλες. Και θα αλλάξει την πάνω παίρνουν τις μπάλες και ανάλογα βάζουν τα γκολ. Αν περάσει πάνω κάτω το κεφάλι του αυτό, χάνουν και συνεχίζει ο επόμενος. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και ανοιχτή δεύτερη ομάδα και σας περιμένουμε να παίξετε το παιχνίδι μας στο Σκουαγέ.
Όχι, όχι, όχι. Κάτω πάλι τώρα. Κάτω πάλι. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να σας πούμε πως αυτή η παρουσίαση είναι σημαντική για μας, διότι η δημιουργία του φετινού μας χρειάστηκε το περισσότερο από το δεύτερο τρίμηνο και αντιθέσαμε από τον προσωπικό μας χρόνο. Είμαστε η δεύτερη εβδομάδα του γυμνασίου του Ρίας και αυτό είναι το παιχνίδι μας. Το παιχνίδι μας ονομάζεται «Τα κορίτσια της Τουρίας βάζουν καλάθια». Και στις τελευταίες του παιχνιδιού είναι η Κυριακή Σινά, Νικολίνα Μιχαλιά και η Ευχήλη Στασσοβού. Ο κόουτς μας σε όλη αυτή μας την προσπάθεια ήταν ο κύριος Αναστάσιος Λιμένος, τον οποίο την ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που έδειξε στη δουλειά μας. Το πρώτο βήμα μας ήταν να δημιουργήσουμε τους τέσσερις χαρακτήρες, οι οποίοι φυσικά είμαστε εμείς. Το παιχνίδι αποτελείται από τέσσερα επίπεδα συνολικά και κάθε επίπεδο έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Έπειτα προσθέσαμε το φόντο και κάθε χαρακτήρα έχει το δικό του παγκράφι. Στην αρχή του βίντεο που παιχνίδιου μας προσθέσαμε μια καινούργια μπασκέτα ώστε να μορφωθεί. Ύστερα στις μορφές βάλαμε μια μπάλα του μπάσκετ, τις οποίες δόθηκαν οι εντολές με το πάτημα του space που παίρνει να ρίχνει πολλές. Επειδή όμως δεν μπορούσαμε να βρούμε πώς να κάνουμε το σκορ να αλλάζει, όταν ο παίκτης βάζει καλάθι, καταλήξαμε στη δημιουργία μιας νέας μορφής, η οποία κινείται ταυτόχρονα μαζί με την μπασκέτα και βρίσκεται στην κορυφή της. Έτσι, όταν ο παίκτης βάζει καλάθι και διέρχεται αυτό το σημείο, στο σκορ αυξάνεται κατά ένα. Αναπτύξαμε λίγο αυτή την ιδέα και φτιάξαμε τρεις μεταπληκτές. Τέλος, για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι μας, προσθέσαμε τις οδηγίες της χρήσης. Για την κατασκευή του παιχνιδιού μας χρησιμοποιήσαμε το Google και το eWeb4 για τις εικόνες. Επίσης χρησιμοποιήσαμε το Scratchplay, το οποίο είναι εύχριστο και δωρεάν για όποιον θέλει να ασχοληθεί και να φτιάξει κάτι δικό του. Αν θέλετε να βρείτε το παιχνίδι μας online, πληκτρολογείτε το Scratch και ενώ τα κορίτσια της Τουρίας βάζουν καλάθι και θα βγείτε στη σελίδα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σας περιμένουμε να παίξετε το παιχνίδι μας online, αλλά και έξω όπου μπορείτε να διαθέσετε τους υπολογιστές. Θα θέλαμε επίσης έναν εθελοντή να δωρευόν να παίξετε το παιχνίδι μας. Ωραία. Το κορίτσι εδώ μπροστά που είναι και εύκολο να ανέβει. Είναι εύκολο που μπορεί να λέει. Τι θέλει, δεν νομίζω. Εγώ είναι στο χέρι. Δεν είναι στο χέρι όμως. Όλα στο πουλό. Όλα στο πουλό. Ora sto ballo pulo. Ora sto ballo pulo. Να βγούμε σιγά σιγά πρώτα το δημοτικό, το
το δεύτερο του Μεσίνη και μετά από τις εργασίες, που θα μείνει εδώ να δει κάτι. Γιατί αυτό που είπε και εδώ πέρα η συμβουλότητα είναι τα παιδιά μπορεί να θέλουν να ρωτήσουν πώς το φτιάχνετε εσείς ρε παιδιά, να το φτιάξω κι εγώ. Αυτό μπορείτε να κάνετε τώρα έξω, να δείτε πώς φτιάξανε τα δημοτικά και να το πούνε τα παιδιά να μάθετε κι εσείς. Και περιμένουμε να μην είμαστε πολύ έξω ταυτόχρονα το θα σας δείξουμε κάτι πολύ ωραίο. Μαζί μου στην Αθήνα. Ωραία, ωραία. Ναι, μου πήρε τη θέση. Ωραία, αυτό έγινε. Ωραία, ωραία. Μπράβο κύριε, μπράβο κύριε. Κάτσε, επειδή μπορεί να μην